Και για να μιλήσουμε σοβαρά για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, προϋποτίθεται μερικές προκαταρκτικές επισημάνσεις για να καταλάβουμε τι είναι στα αλήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο πράγματα. Αφενός μια πολιτική ένωση, μια ένωση που προέκυψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η οποία στην ίδια της τη δομή εγγράφει μια απόφαση των ευρωπαϊκών κοινωνιών να μην ξαναεπιτρέψουν να ηχήσουν στην Ήπειρό μας τα τύμπανα του πολέμου. Αλλά είναι και μια στρατηγική επιλογή. Είναι μια στρατηγική επιλογή των αναπτυγμένων οικονομιών της Ευρώπης να εκτεθούν όσο το δυνατόν χωρίς περιορισμούς στο διεθνή ανταγωνισμό. Στο διεθνή ανταγωνισμό μεταξύ κεφαλαίων. Και για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η στρατηγική επιλογή, διότι στις αναπτυγμένες οικονομίες ο μοναδικός τρόπος για να περιορίζεται διαρκώς το εργατικό κόστος είναι η διαρκής και η όσο το δυνατόν χωρίς όρια έκθεση ακριβώς στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων κεφαλαίων που συγκροτούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος των αγορών χρήματος στην Ευρώπη? Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι αγορές χρήματος λειτουργούν ως ένας μηχανισμός πειθάρχησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών αλλά και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Τι είναι αυτό το οποίο κάνουν? Επιλέγουν ποιον θα δανείσουν και ποιον δεν θα δανείσουν στη βάση ορισμένων κριτηρίων. Και ποια είναι αυτά τα κριτήρια? Αν έχει αρκούντως απελευθερωμένη αγορά εργασίας, αν έχει προχωρήσει στην απορρίθμιση του εργατικού δικαίου, αν έχουν προχωρήσει οι ιδιωτικοποιήσεις, αν είναι αρκετά υψηλή η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας με όρους κεφαλαίου, αν υπάρχει αρκετή δημοσιονομική αυστηρότητα στα όρια του στραγγαλισμού ολόκληρων κοινωνιών κλπ. Επομένως, αυτό το οποίο βλέπουμε πολλές φορές στις ειδήσεις ως διαμόρφωση του επιτοκίου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εικόνα για το αν και κατά πόσο η συγκεκριμένη οικονομία που δανείζεται έχει πειθαρχήσει επαρκώς στις εντολές των αγορών χρήματος. Και κάποια στιγμή ξέρετε ότι οι αγορές χρήματος, για λόγους που έχουν να κάνουν με την Αμερικάνικη κρίση, έχασαν την εμπιστοσύνη τους, κυρίως στις χώρες του Νότου. Σταμάτησαν λοιπόν να δανείζουν την Ελλάδα, στη συνέχεια σταμάτησαν να δανείζουν την Ισπανία, στη συνέχεια σταμάτησαν να δανείζουν την Πορτογαλία. Και ποια ήταν η λύση η οποία βρέθηκε? Ποιο ήταν το γιατρικό? Αυτές οι χώρες να προστρέξουν, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στον επίσημο τομέα, δηλαδή σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, έτσι ώστε να λάβουν δάνεια και να συνεχίσουν να αποπληρώνουν κανονικά το χρέος τους. Τι πήραν ως αντάλλαγμα όσοι μας δάνεισαν και τι έκαναν στην πραγματικότητα? Αντικατέστησαν τις αγορές ως μηχανισμός πειθάρχησης. Δηλαδή, αντί να πειθαρχούμε πλέον στις αγορές, είμαστε αναγκασμένοι να πειθαρχούμε στις εντολές της λεγόμενης Τρόικας ή του Κουαρτέτου ή σήμερα των θεσμών. Το γιατρικό λοιπόν το οποίο βρέθηκε και το αντάλλαγμα το οποίο δόθηκε στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου έτσι ώστε να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν το χρέος τους ήταν σκληρά προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, σκληρή λιτότητα, απορρίθμιση, κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά εμείς τα ζήσαμε από πρώτο χέρι από το 2010 μέχρι το 2015 και πρέπει να καταλάβουμε ποια ακριβώς είναι η μηχανική των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η τεχνολογία εξουσίας που προσομοιάζει με την αντίστοιχη μορφή μιας αποικιοκρατικής διακυβέρνησης. Η τεχνολογία αυτή της εξουσίας είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, αυτό το οποίο περιέγραψα. Αν θέλετε να μην χρεοκοπήσετε, τότε είσαστε αναγκασμένοι να ακολουθείτε συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες επιβάλλονται από αυτό το οποίο ονομάζουμε σήμερα θεσμοί, τρόικα, κουαρτέτο ή όπως αλλιώς θέλετε. Και ξέρετε, αυτή η ιστορία δεν είναι καινούρια στην Ευρώπη. Δεν αποτελεί μία σύλληψη η οποία προέκυψε μετά την οικονομική κρίση του 2007. Αποτελεί αντιθέτως έναν πολύ παλιό μηχανισμό, ο οποίος όλος τυχαίως, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, χρησιμοποιήθηκε και πάλι στην Ελλάδα, το 1897, με την Οικονομική Επιτροπή και κράτησε 13 ολόκληρα χρόνια. Το πρώτο λοιπόν παράδειγμα τέτοιου τύπου διακυβέρνησης, η οποία επί της ουσίας αντέγραψε τον τρόπο με τον οποίο κυβερνούσαν
οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, τα ευρωπαϊκά αποικιοκρατικά κράτη τις ίδιες τους αποικίες, εφαρμόστηκε στη Δημοκρατική Ευρώπη για πρώτη φορά πάλι στην Ελλάδα το 1897 και τελείωσε το 1910. Υπάρχει όμως κι άλλο ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα της Αυστρίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ακριβώς ένα τέτοιο σχήμα επιτροπίας επιβλήθηκε στην Αυστρία, έτσι ώστε να μπορεί να αποπληρώσει το τεράστιο χρέος το οποίο είχε προκύψει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και μάλιστα τότε η όλη προσπάθεια ήταν να εξηγηθεί ότι εδώ δεν πρόκειται, στην Αυστρία δηλαδή τότε, δεν πρόκειται για μια πολιτική που προσομοίαζε με την αποικιοκρατία, και το μεγάλο θέμα ήταν η Αυστρία να βγει και να πει ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζει είναι στην πραγματικότητα δικό της πρόγραμμα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Πρόκειται για τη μεγάλη μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή εκ μέρους πολλών ευρωπαϊκών θεσμών που μας καλούν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται μετά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015 ως μια οικειοθελή πολιτική επιλογή της παρούσας κυβέρνησης. Λοιπόν, από τη δική μας μεριά, αυτό δεν πρόκειται να το αναγνωρίσουμε ποτέ. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι δώσαμε έναν πολύ σκληρό αγώνα, ότι το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχουμε κληθεί να εφαρμόσουμε βεβαίως και δεν έχει καμία σχέση με τα προγράμματα του 2010-2015 που είχαν ως αποτέλεσμα 65 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσιονομική προσαρμογή. Βεβαίως είναι πολύ ιδιότερο, βεβαίως εγγράφει στο εσωτερικό του και την αντίσταση του κόσμου της εργασίας στην Ελλάδα και την αντίσταση της ελληνικής κυβέρνησης, όχι μόνο το πρώτο εφτάμηνο, αλλά σε όλη τη διάρκεια αυτής της διετούς διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, αυτό το πρόγραμμα δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εμείς θα επιλέγαμε σε καμία περίπτωση, αν ακριβώς δεν βρισκόμασταν υπό τις συνθήκες της Επιτροπίας. Πώς λοιπόν λειτουργήσαν αυτά τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Πορτογαλία, όσο και στην Ισπανία, όσο και στην Ιρλανδία? Λειτουργήσαν ακριβώς με αυτήν την τεχνολογία της απειλής και του διαρκούς εκβιασμού. Είτε θα υλοποιήσετε αυτά τα οποία σας λέμε, είτε θα σας αναγκάσουμε σε χρεοκοπία. Και τότε θα πρέπει μόνοι σας να βρείτε το δρόμο για να γιατρέψετε τις πληγές μιας κατεστραμμένης κοινωνίας, μιας κατεστραμμένης χώρας. Ο βασικός στόχος όλων αυτών των προγραμμάτων ήταν ότι ο Νότος έπρεπε να συγκλίνει με τον απορριθμισμένο Βορρά. Και ποιο είναι αυτή τη στιγμή, μετά τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής σε ολόκληρη την Ευρώπη, το κοινωνικό και πολιτικό αποτέλεσμα? Μια τεράστια ταξική πόλωση, αλλά και κάτι ακόμα. Ένα μαζικό αντισυστημικό κύμα, το οποίο το βλέπουμε να εμφανίζεται στη χώρα μας με την μεγάλη προσπάθεια και με αυτό το μεγάλο κίνημα το οποίο έφερε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Το βλέπουμε στην Ισπανία, το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε όμως και με αντιφατικό τρόπο στην Μεγάλη Βρετανία με το κίνημα του Brexit, διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η πολιτική ρευστότητα η οποία έχει προκύψει στην Ευρώπη και όλα αυτά τα αντισυστημικά κύματα είναι ακριβώς αποτελέσματα της πολιτικής απορρίθμισης όλων των προηγούμενων ετών. Και αυτή τη στιγμή τρία χοντρικά πολιτικά ρεύματα διαμορφώνονται στην Ευρώπη. Ένα διαχειριστικό τεχνοκρατικό πολιτικό ρεύμα, είτε προέρχεται από τη χριστιανοδημοκρατία είτε από κομμάτια της σοσιαλδημοκρατίας, που κύριο επιχείρημά του είναι και κύρια αφήγησή του είναι ότι οποιοδήποτε αμφισβητεί τα θέσματα των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας κοινός λαϊκιστής. Και μέσα εκεί τσουβαλιάζονται κινήματα της αριστεράς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι μεγάλες προσπάθειες αμφισβήτησης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Ευρώπη, αλλά και το UKIP στη Βρετανία, το κίνημα της ΛΕΠΕΝ, όλοι μαζί μπαίνουν μέσα σε ένα κουβά και παίρνουν το χαρακτηρισμό του λαϊκιστή χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική διαφοροποίηση. Το δεύτερο μεγάλο πολιτικό ρεύμα είναι το δικό μας πολιτικό ρεύμα, η ριζοσπαστική αριστερά, η οποία ήδη από την αρχή της κρίσης αλλά και πολύ πριν από αυτή είχε τονίσει με πάρα πολύ σαφή τρόπο ότι αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει και ότι οδηγείται στην πραγματικότητα τεράστια τμήματα του πληθυσμού στο κοινωνικό περιθώριο, και όλο αυτό αποτελεί μια πραγματική βόμβα στα ίδια τα θεμέλια της ευρωπαϊκής κοινωνικής συνοχής και της σύγκλησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Και το τρίτο μεγάλο πολιτικό ρεύμα είναι η ακροδεξιά, που όπως σας είπα προηγουμένως έχει βεβαίως καβαλήσει ένα αντισυστημικό κύμα και με στρεβλό τρόπο προσπαθεί να οδηγήσει την Ευρώπη σε πολιτικές επιλογές αλλά και σε δρόμους οι οποίοι οδήγησαν τα
τον προηγούμενο αιώνα στο σκοτάδι του πολέμου. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και μάλιστα ανατριχιαστικά. Να αναφέρουμε, ας πούμε, το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου θα θυμάστε ότι όταν το 2004, αν δεν κάνω λάθος, είχε υπάρξει η ήττα της Γαλλικής Σοσιαλδημοκρατίας με υποψήφιο τον κύριο Ζοσπέν από τον πατέρα της σημερινής της κυρίας Λεπέν, με 15% είχε πέσει στην Ευρώπη μία απίστευτη αίσθηση ότι εδώ πέρα κάτι πραγματικά απειλητικό πλησιάζει. Και σήμερα, το 36 και τότε, όλο αυτό είχε γίνει στη βάση ενός ποσοστού 15%. Σήμερα η κυρία Λεπέν, 15 χρόνια μετά, καταφέρνει να πάρει 37%. Και το βιώνουμε και ως πολιτική νίκη το γεγονός ότι δεν πήρε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό και ότι δεν είναι εκείνη η πρόεδρος της Γαλλίας. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει, πόσα πραγματικά έχουν αλλάξει από 15 χρόνια πριν. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είχε γίνει τότε και στην Αυστρία, όταν ο Χάιντερ είχε πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 8-9%. Και όλοι είχαν πάθει πραγματικά πολιτικό σοκ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και πριν από λίγους μήνες, στην Αυστρία η προεδρική εκλογή κρίθηκε στο 1% με το διάδοχο του κυρίου Χάιντερ, ο οποίος κατάφερε να πάρει, αν δεν κάνω λάθος, ένα 49%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η απειλή της ακροδεξιάς τα τελευταία 15 χρόνια έχει αρχίσει όχι απλώς να μεγεθύνεται, αλλά να γιγαντώνεται και να αποτελεί πραγματική πιθανότητα κάποια στιγμή στην Ευρώπη να δούμε μια ακριβώς κυβέρνηση της ακροδεξιάς. Και τότε τα πράγματα, πιστέψτε με, θα είναι πολύ πιο δύσκολα για όλους μας. Ακριβώς αυτό λοιπόν είναι και το μεγάλο ερώτημα της εποχής μας. Από ποια πλευρά θα αμφισβητηθεί το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα στην Ευρώπη? Θα αμφισβητηθεί από τις δυνάμεις της ακροδεξιάς που θέλουν την επιστροφή στα έθνη κράτη, θέλουν την επιστροφή στις χειρότερες περιόδους και στις χειρότερες παραδόσεις της Υπήρου μας, ή θα αμφισβητηθεί από την αριστερά? Εμείς, ως πρώτο παράδειγμα αριστερής κυβέρνησης στην Ευρώπη, προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό, δηλαδή να δώσουμε ένα αριστερό πρόσημο στην αμφισβήτηση των κυρίαρχων πολιτικών αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Σε δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής, σε συνθήκες επιτροπίας, προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα δρόμο τόσο στη χώρα όσο και διεθνώς για μια άλλη Ευρώπη. Και όπως ξέρετε, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μας, οι βασικές προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης είναι τρεις. Πρώτη και κύρια, η ανάκτηση της εργασίας και η αντιστροφή της προηγούμενης πορείας. Διότι πρέπει να έχουμε το εξής στο μυαλό μας, ότι μέσα στην πενταετία 2010-2015 συντελέστηκε μια τεράστια αλλαγή στην ελληνική αγορά εργασίας με τους αντεργατικούς νόμους και με την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που ψηφίστηκαν το 2011. Θα σας πω δύο νούμερα τα οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Το 2012 η πλήρης απασχόληση βρισκόταν περίπου στο 60% και η μερική εκπεριτροπής εργασία βρισκόταν περίπου στο 40%. Δύο χρόνια μετά, όταν παρέδωσε τη διακυβέρνηση ο κύριος Σαμαράς, η εικόνα ήταν απολύτως αντιστραμμένη. Δηλαδή είχαμε μερική απασχόληση στο 60% και πλήρη απασχόληση στο 40%. Και ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της κυβέρνησης είναι ακριβώς η αντιστροφή αυτής της πορείας στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε και πάλι να μιλήσουμε για πλήρη απασχόληση, για αξιοπρεπώς αμοιβόμενη εργασία. Και νομίζω ότι ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα. Τον προηγούμενο Απρίλιο, για πρώτη φορά το σύστημα της εργάνησης έδειξε ότι οι θέσεις πλήρους εργασίας, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα υπερβαίνουν σε ποσοστό αυτές της μερικής απασχόλησης. Βεβαίως ακόμα έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά, αλλά είναι σαφές ότι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εξουσία μια κυβέρνηση η οποία ακριβώς στηρίζει τη λογική μιας ρυθμισμένης αγοράς εργασίας, κάνει συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, έχει και πραγματικά αποτελέσματα στις ζωές των ανθρώπων. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει πάρα πολλά. Έχουμε κάνει πολλά για την ανθρωπιστική κρίση, έχουμε προχωρήσει στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης με 700 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας περίπου 500 με 600 χιλιάδες ανθρώπους. Έχουμε κάνει πάρα πολλά στην υγεία και θα πρέπει, όταν μας ρωτάνε πολλοί τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει στις ζωές των ανθρώπων σε σχέση με τη διακυβέρνηση των προηγούμενων, να απαντάμε ότι μπορούν να ρωτήσουν τους 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους, οι οποίοι πλέον έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στα νοσοκομεία χωρίς να έχουν την απειλή ότι στο τέλος θα τους έρθει ο λογαριασμός από την εφορία.
Επίσης, η ανασυγκρότηση της παιδείας, έχουν ανακοινωθεί μεγάλες θεσμικές τομές το προηγούμενο διάστημα, αλλά και άλλες τομές που έχουν να κάνουν με την ίδια τη δημοκρατική διακυβέρνηση για το Σύνταγμα, για την αλλαγή του χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, τις οποίες θα αναπτύξουμε το επόμενο διάστημα. Και σήμερα, για πρώτη φορά, έχουμε τη δυνατότητα ακριβώς αυτές τις τρεις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας να πετύχουμε. Διότι έχουμε ανοίξει το δρόμο για την έξοδο, την οριστική έξοδο από την αποτροπία και την κρίση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για την τεχνική συμφωνία, η οποία θα ψηφιστεί το επόμενο διάστημα στην Ελληνική Βουλή. Ουδής βεβαίως αρνείται ότι πρόκειται για μια δύσκολη συμφωνία και ότι αποτελεί προϊόν εν μέρη συμβιβασμού, πολιτικού συμβιβασμού, αλλά και εν μέρη πολιτικής επιβολής. Και ουδής αρνείται ότι το πλαίσιο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής είναι ένα ασφικτικό πλαίσιο. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να πούμε και μπορούμε να το πούμε με περηφάνεια είναι ότι για πρώτη φορά πετύχαμε μια συμφωνία ισορροπημένη που μας δίνει χρόνο, αν σκεφτεί κανείς δε και αν τη συγκρίνει με αυτά τα οποία ζητούσε αρχικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι πράγματα τα οποία έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι όταν ξεκινούσε αυτή η διαπραγμάτευση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν δεχόταν να μπουν τα εργασιακά στο. Καν τα εργασιακά στη διαπραγμάτευση, πρώτο ζήτημα, και το δεύτερο, ζητούσε 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα, χωρίς φυσικά να προβλέπονται οποιαδήποτε αντίμετρα. Δηλαδή, ζητούσε 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον δημοσιονομική λιτότητα. Αντίθετα, η συμφωνία την οποία έχουμε καταφέρει προβλέπει την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος του Σεπτέμβριο του 2018 και δεύτερον, προβλέπει, αποκρούει μάλλον, όλες εκείνες τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε σχέση με την απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων αλλά και σε σχέση με την κατοχύρωση του δικαιώματος της ανταπεργίας, δηλαδή της δυνατότητας των εργοδοτών να κάνουν ανταπεργία όταν υπάρχει απόφαση απεργίας από τους εργαζόμενους τους. Και το βασικό επίσης είναι το γεγονός ότι η αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος την οποία αποδεχθήκαμε έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία έχει μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα και τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν θα ισοσταθμίσονται και θα εξισορροπούνται από τα λεγόμενα αντίμετρα για τα οποία πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει λόγο. Και εδώ τίθεται ένα βασικό ερώτημα προς την αξιωματική αντιπολίτευση και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα ψηφίσουν ή θα κάνουν πάλι το ίδιο καταστροφικό λάθος το οποίο έκαναν το Δεκέμβριο του 2016 σε ό,τι αφορά το επίδομα στους συνταξιούχους ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, αυτή η συμφωνία πρέπει να σκεφτούμε ότι πέραν του γεγονότος ότι έχει ακριβώς αυτή τη δημοσιονομική ισορροπία, αλλά καταγράφει και νίκες, ειδικά στο τομέα των εργασιακών, πάνω απ' όλα δημιουργεί και ανοίγει το δρόμο για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι ως προς το τι επιδιώκουμε σε αυτή τη φάση. Η συζήτηση έχει να κάνει, όπως ξέρετε, με τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος, η οποία θα γίνει πιθανότατα στο προσεκές Eurogroup. Η συμπεριφορά δε των αγορών προεξοφλεί σχεδόν ότι θα υπάρξει μια θετική εξέλιξη τις αμέσως επόμενες μέρες. Και ποια είναι ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά. Δεν θέλω να γίνω πάρα πολύ τεχνικός, αλλά καλό είναι να το τονίζουμε για να δείχνουμε και τη διαφοροποίησή μας σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά ομόλογα βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό κρίσης, καθώς και επίσης πρέπει να σας πω ότι η έκδοση του εντόπου γραμματείου, η οποία έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, είχε τεράστια διασπορά σε ξένους επενδυτές. Τούτο σημαίνει ότι οι διεθνείς αγορές έχουν προεξοφλήσει σχεδόν το γεγονός ότι θα υπάρχει μια θετική εξέλιξη στο ελληνικό χρέος. Και πρέπει να πω ότι αν αυτά τα στοιχεία υπήρχαν επί διακυβέρνηση Σαμαρά, θα είχε επικρατήσει μια γενικευμένη επικοινωνιακή υστερία. Σήμερα, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κανείς δεν ξέρει καν τις ειδήσεις αυτές. Εμείς όμως δεν πρόκειται ούτε να πανηγυρίσουμε, ούτε να θριαμβολογήσουμε. Διότι το δικό μας βασικό ζήτημα είναι να αξιοποιήσουμε τη θετική οικονομική συγκυρία για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των πολλών. Για την ανάκτηση της εργασίας, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, διότι ξέρουμε καλά ότι οι αριθμοί από μόνοι τους δεν λένε τίποτα. Τα λάθη του Σαμαρά δεν πρόκειται να τα επαναλάβουμε εμείς. Δικός μας βασικός στόχος είναι να εισαχθούμε σε μια κατάσταση οικονομικής σταθερότητας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε το δικό μας σχέδιο για τη δίκαιη ανάπτυξη και τον δημοκρατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Γι' αυτό και δώσαμε τόσο μεγάλο βάρος στη μάχη για τα εργασιακά. Διότι για μας κύριοι δείκτες είναι ο δείκτης της ανισότητας στη χώρα.
αλλά και ο δείκτης της συμμετοχής των μισθών στο ΑΕΠ. Εκεί αναδεικνύεται ο διαφορετικός μας ορίζοντας, αλλά και η διαχωριστική γραμμή μας από την αντιπολίτευση. Η κάθετη διαχωριστική γραμμή που εξακολουθεί να διαχωρίζει την αριστερά από τη δεξιά. Και δεν είναι τυχαίο πως ο κ. Μητσοτάκης με θράσος χαρακτήρισε ιδεολειπτική αιμονή της αριστεράς την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την οποία τελικά πετύχαμε στη διαπραγμάτευση μετά από ένα σκληρό και επίπονο αγώνα. Οι διαχωριστικές γραμμές λοιπόν έχουν τεθεί και έχουν οριοθετηθεί. Έχουν οριοθετηθεί σαφώς από την ίδια την πραγματικότητα που δημιουργήσαν οι πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και οι πολιτικές της Ευρώπης και των μνημονίων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Διότι δεν γίνεται να είσαι και με τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και να προσπαθείς να κουκουλώσεις πίσω από τη λέξη μεταρρύθμιση το αντικοινωνικό μένος και την πολιτική σοκ και δέους, η οποία θα περιλαμβάνει για την αξιωματική αντιπολίτευση αθρώες απολύσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ συνάμα η αξιωματική αντιπολίτευση καμώνεται και τον υπερασπιστεί των εργαζομένων. Διότι μην γελιόμαστε. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι ο γνήσιος εκφραστής των πολιτικών εκείνων που επί 7 χρόνια είχαν διαλύσει τη χώρα. Τη μία, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητά συμπονεύσεις νοσοκομείων, απολύσεις στο δημόσιο, απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Και έφτασε χθες να χαρακτηρίσει ούτε λίγο ούτε πολύ άχρηστους τους εργαζόμενους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τους σχολικούς φύλακες και τις καθαρίστριες. Ενώ την ίδια στιγμή πανηγύριζε με χερεκακία και σε βάρος χιλιάδων εργαζομένων για μια δίθεν απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, την οποία ούτε γνωρίζει ούτε δύναται να γνωρίζει. Είναι εξάλλου ο κ. Μητσοτάκης που πάλεψε μανιασμένα εναντίον των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αφού προφανώς προτιμά τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, από τις οποίες φυσικά ο μόνος ο οποίος επωφελείται είναι η επιχειρηματική κολοσσή σε βάρος των εργαζομένων. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, συντρόφισσες και σύντροφοι, έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτός που ανοίγει την αυλαία για μια μάχη που δίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην αρχή ήμασταν μόνοι μας, με συντηρητική υπεροχή των δυνάμεων απέναντί μας. Δύο χρόνια μετά, έχουμε σαφείς ενδείξεις ότι η ισορροπία δυνάμεων αλλάζει και δύναται να αλλάξει έτσι περαιτέρω. Ποιος περίμενε πριν από λίγα χρόνια πως η Ελλάδα και η σημερινή κυβέρνηση θα πυροδοτούσαν εκείνες τις εξελίξεις για να φτάσει σύσσωμος ο Ευρωπαϊκός Νότος, ακόμα και συντηρητικές κυβερνήσεις του Ευρωπαϊκού Νότου, να αποκηρύξουν επισήμως τη λιτότητα και να θέσουν στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο την ανάγκη προοδευτικών πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας και την υιοθέτηση κοινωνικής ατζέντας. Όταν μιλούσαμε πριν ακόμα από τις εκλογές του 2015 για το μέτωπο του Ευρωπαϊκού Νότου, όλοι μας κλέβαζαν, όλοι το θεωρούσαν αδύνατο. Και σιγά σιγά, με τις δικές μας πρωτοβουλίες, με μπροστάρισε αυτή την κυβέρνηση αλλά και αυτό το κόμμα, το μέτωπο του Ευρωπαϊκού Νότου, ακόμα και στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, έχει αρχίσει να δημιουργείται. Και ποιος θα πίστευε σήμερα ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει με συμβιβασμούς να πετύχει μια συμφωνία η οποία δεν περιλαμβάνει επιπλέον δημοσιονομική προσαρμογή. Διότι ξέρετε, είναι η πρώτη φορά μέσα στην επταετία της κρίσης που καταφέρνουμε μια τέτοια συμφωνία. Και ξαναλέω, κανένας δεν παραγνωρίζει τα προβλήματα, τους περιορισμούς, τις δυσκολίες αυτής της συμφωνίας. Όμως θα πρέπει την ίδια στιγμή που δεν παραγνωρίζουμε αυτά τα στοιχεία να αναγνωρίζουμε και ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια που καταφέρνουμε συμφωνία η οποία δεν περιέχει επιπλέον λιτότητα. Και ποιος θα πίστευε ότι μέσα από τους διεθνείς συσχετισμούς θα αναγκάσει ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να υποχωρήσει στη μητέρα των μαχών για τους εκπροσώπους του. Δηλαδή την μάχη η οποία όριζε ως απαγορευτική οποιαδήποτε επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα επαόριστον. Και ποιος θα πίστευε ότι μέρος της συμφωνίας αυτής, με τη σύμφωνη γνώμη και των δανειστών, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, θα είναι η χορήγηση επιδομάτων ενοικίου σε σχεδόν 600.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Η επέκταση των σχολικών γευμάτων για να καλυφθεί το 50% των μαθητών γυμνασίου και δημοτικού. Η αύξηση κατά 50% του αριθμού των παιδιών που θα μπορούν δωρεάν να γραφτούν σε ευρωφωνηπιακούς σταθμούς. Η αύξηση του ποσού των οικογενειακών επιδομάτων. Η μείωση της φορολογίας των φυσικών προσώπων, αλλά και η μείωση του έμφυα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά. Να πούμε ότι η κατάσταση βεβαίως και δεν είναι ρόδινη. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να είμαστε και περήφανοι και περήφανες για τους αγώνες που καθημερινά δίνουμε σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Και να βλέπουμε τις μικρές αλλά και σημαντικές νίκες που πετυχαίνουμε. Και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο διεθνές πεδίο. Και να θυμόμαστε ότι η αριστερά είναι η τελευταία ελπίδα της Ευρώπης. Αν δεν θέλουμε η Ήπειρός μας να επιστρέψει ποτέ ξανά στο σκοτάδι του φασισμού. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα της εποχής. Ένα ερώτημα στρατηγικό, ένα στοίχημα που παίζουμε εμείς, αλλά που θα επηρεάσει τις μελλοντικές γενιές αυτής της χώρας, αλλά και της Ηπείρου μας. Σας ευχαριστώ πολύ.